Στοπ, στοπ! Μεταγραφές πάω, πες στο κοινό, τι μαθαίνεις. Πολύ κοντά είναι, έμαθα εγώ ότι μιλήσανε χθες με τον Βιερίνια. Λοιπόν, τώρα πολύ κοντά είναι τουλάχιστον σε τρεις κινήσεις. Νομίζω οι δύο... Το Βιερίνια, συγγνώμη. Εγώ έμαθα ότι μιλήσανε. Άκου, άκου, άκου. Το Βιερίνια, ένα λεπτό για να πάμε. Σε τι θέση θα τον βάλεις? Βιερίνια, εάν ο ΠΑΟΚ θέλει πρόβλημα ένα στα μπακ, εγώ νομίζω θέλει δεξί μπακ, δεν θέλει αριστερό μπακ. Ο μπακ, λοιπόν... Είναι full μπακ ο Βιερίνια. Άκου, άκου. Θα σου πω μια κουβέντα για να δεις τι λακαμάδες είναι εκεί στον ΠΑΟΚ, που μιλάμε το Βιερίνια. Ο ΠΑΟΚ έχει τα καλύτερα άκρα στην Ελλάδα. Ακόμα και ο Λέο Βατσαυτός ο Χτυκιάρης έχει πάρει τα πάνω του. Τραυματίστηκε ο Μάτος, τι γίνεται? Περίμενε, ρε. Έχει το. Δεν πάει κόκκινη ο Μάτος, τι γίνεται? Θα παίξει ο Τζέιμς Ντίνο, ο Κίτσιο. Ποιο Κίτσιο, ρε, Ντερβίση μου τώρα. Ο Βιερίνια βγήκε από δεξί μπακ και πήρε η Πορτογαλία το κύπελο. Πρόσεξε τώρα. Δεξί εξτρέμα, αριστερό εξτρέμα, πάω και έχει του καλύτερου στην Ελλάδα. Να τον κάνει τι το Βιερίνια? Παίζει με ανάποδε πλευρέ που θα το παίξει. Συγγνώμη. Με το Ροντρίγκε που θα το βάλει ανάποδα. Εάν πάρει ο Πάοκ το Βιερίνια. Να ζαλίσει τον Ολυμπιακό εδώ που θα το παίξει ανάποδα σου. Μην βιάζεσαι, ρε. Εάν πάρει ο ΠΑΟΚ το Βιερίνια, ναι, θα είναι ο μεγαλύτερος μαλάκας που υπάρχει στη γη. Γιατί σε εκείνες τις θέσεις έχει παιχταράδες, ναι, και χρειάζεται δεκάρι και εννιάρι. Το Βιερίνια και ένα στην πλευρά οπωσδήποτε χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Διάλειμμα. Προσέξτε τον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ εκεί πέρα θέλει και ένα στην πλευρά. Το μυαλό στη Θεσσαλονίκη. Διάλειμμα.